Ο Σύλλογος Αυτοδητών Δράμας με συνέπεια συνεχίζει αυτό που εδώ και χρόνια έχει αναλάβει, να φροντίζει για την καθαριότητα των νερών της Αγίας Βαρβάρας. Έτσι και σήμερα ανέλαβε και πάλι την πρωτοβουλία να καθαρίσει τα νερά εδώ στην λίμνη της Αγίας Βαρβάρας. Είναι κάτι που σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο. Οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια πλέον κορυφώνονται και αυτόν τον μήνα ιδιαίτερα θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή και στο θεατράκι Σοκράτης Δημητριάδης. Έτσι, από τη μεριά του Δήμου θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Σύλλογο για αυτή την προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια και να πω ότι είναι μια προσπάθεια που όλοι οι δραμηνοί την αναγνωρίζουν και εκ μέρους όλων των δραμηνών τους ευχαριστούμε για αυτό τον κόπο στον οποίο μπαίνουν αποκλειστικά και μόνο εθελοντικά. Θέλω να ενημερώσω και εγώ τον δραμηνό λαό ότι ο Σύλλογος Αυτοδητών Δράμας έχει καθιερώσει κάθε χρόνο τον καθαρισμό των νερών της Αγίας Βαρβάρας και τον, γενικά τον περιβάλλοντα χώρο από το, μπροστά από το ίδρυμα, την Ατλαντίδα, το νησάκι, μέχρι και τη γέφυρα Ζόγκη και λίγο πιο πέρα προς το Αρκαδικό. Έτσι και τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας και λόγω των 100 χρόνων απελευθέρωσης της πόλης μας, θα προβούμε τώρα στην καθαριότητα των νερών σε οτιδήποτε υπάρχει μέσα μαζί με την ομάδα του Συλλόγου. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Δήμο Δράμας για τη συνεργασία που έχει με το Σύλλογό μας, που στέκεται πάντοτε κοντά δίπλα μας και στα προβλήματά μας, και ας μου επιτραπεί κιόλας να εκφράσω την ευχαριστία μου ιδιαίτερα στον κύριο Αντιδήμαρχο, στον κύριο Μλεκάνη, που είναι πάντοτε προστάτης και βοηθός του Συλλόγου μας από τη μεριά που μπορεί και αυτός.